Ο Σύλλογος Μαχητών Ελευθερούπολης μετράει άπειρες διακρίσεις τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό kickboxing, όχι μόνο με τη συμμετοχή του μεγάλου Γιάννη Στοφορίδη στη διεθνή διοργάνωση Glory, αλλά και με τους μικρούς μαχητές που έχουν φέρει πάρα πολλά πρωταθλήματα πανελλήνια και για τον λόγο άλλωστε αυτό τιμήθηκαν και από τον Δήμο Παγκαίου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, κύριος Νίκος Μάρτος, μιλώντας στην κάμερα του Ένα Channel, είπε: Η ίδρυση του Συλλόγου μας στην Ελευθερούπολη είναι μεγάλη χαρά για μας να βλέπουμε όλο αυτό που γίνεται. Έχω να πω, το μόνο που έχω να πω είναι καλή σταδιοδρομία στα παιδιά, σε όλους. Ό,τι καλύτερο για τα παιδιά, σταδιοδρομία τους, έχουμε επιτυχίες. Ο αγώνας που κάνει και ο Σύλλογος όλος, αλλά και ο Παναγιώτης Καρανικός, ο δάσκαλος, είναι πολύ σημαντικό και για μας. Το άθλημα πιστεύω είναι κάτι που αναγνωρίζεται συνεχώς και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχουμε στόχους μεγαλύτερους. Εσείς το αγαπάτε και εκτός από ένας επιχειρηματίας επιτυχημένος εδώ στο χώρο, αγαπάτε το άθλημα του kickboxing και των μαχητικών και συνέχεια βλέπω ότι ανεβαίνει ο Σύλλογος. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Γεννηθήκαμε μέσα αυτό. Ξεκινήσαμε μαζί με τον Παναγιώτη τον Καρανικολή. Μετά από τόσα χρόνια, ο Παναγιώτης αγάπησε, να το πω, όχι το αγάπησα εμείς περισσότερο αυτό. Έτσι, έδωσε τη ζωή του όλο αυτό το άθλημα, όπως και εμείς από πίσω. Χαιρόμαστε για όλα αυτά που συμβαίνουν, χαιρόμαστε για την άνοδο και τις επιτυχίες των 15 χρόνων και ευελπιστούμε σε μεγαλύτερες επιτυχίες. Οι μαχητές Ελευθερούπολης είναι ο Δήμος Παγκαίου κοντά μας και οπότε μπορούμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα όπως αγώνες που είχαμε πρόσφατα, πανελλήνια πρωταθλήματα, επιδείξεις και διάφορα ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε γενικότερα στην αθλητική παιδεία. Πάντως είναι σημαντικό ότι έχετε κοντά σας και ένα παλιό αθλητή, πρωταθλητή, τον Νίκο τον Μάρτο. Έχουμε ένα παλιό αθλητή. Μπορεί να είναι από δίπλα, αλλά παραμένει δυνατός και οπότε οτιδήποτε χρειαστούμε είναι κοντά μας. Ο Νίκος είμαστε μωρά παιδιά μαζί. Έχουμε περάσει πόσα και πόσα. Πιθανόν 27-20 Ιουνίου να βρισκόμαστε στο Καζάν, στη Ρωσία. Και πολύ σύντομα μπορεί να ανακοινώσω ένα αγώνα με ένα μεγάλο τίτλο που θα γίνει εδώ κοντά. Καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά και στις υποχρεώσεις του σχολείου, που είναι πολύ βασικό. Από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο έχουμε να δώσουμε σαν σύλλογος θα το δώσουμε. Όπου μπορούμε να στηρίξουμε τα παιδιά θα τα στηρίξουμε. Και θέλω να πιστεύω ότι και ο Δήμος μας θα ανεβεί και τα παιδιά αυτά θα έχουν πολλές δυνατότητες στη ζωή τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαι σίγουρος θα είστε συνέχεια εδώ στο πλευρό των μαχητών Ελευθερούπολης. Από το χέρι μας καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.